και σε ποιον απευθύνετε την ερώτηση, είτε στον έναν είτε στον άλλον ή και στους δύο. Καλησπέρα, λέγομαι Αντώνης Γιαλομαδράκης. Απευθύνω και στους δύο να μου απαντήσουν το εξής. Τι προτίθεται να κάνουν αύριο για να μου φέρουν ξανά την ασφάλεια και την ηρεμία στο χωριό μου, που δεν την έχω, τη χάσαμε πλέον. Να μου απαντήσουν. Απαντάει πρώτα η κυρία Ρουφαέψιμο. Έχετε 3 λεπτά. Λοιπόν, καταρχήν σε ευχαριστούμε, Αντώνη, για το ερώτημα που βάζεις. Η ασφάλεια είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα και το αίσθημα της ασφάλειας των δημοτών πρέπει να είναι μέλημά μας. Είπα ότι υπάρχουν αυτά στοιχεία και ευθύνες. Υπάρχει όμως μία κατάσταση δεδομένη. Κοιτάξτε, στο 25 του 2015 το Κοινοτικό Συμβούλιο, κύριε Γιαλομανδράκη, του Πηλίου αποφάσισε εγκαίρως όχι στην εγκατάσταση στην 148 του κέντρου. Προσέξτε, τότε δεν υπήρχε ακόμα ο όρος hotspot. Τον όρο hotspot τον ακούσαμε από τον κύριο Κυρίτσι όταν συνευρέθηκε, φωτογραφήθηκε με τον κύριο Γραμμόπουλο και τον Τίμερμανς. Το θυμάστε? Εκεί τον ακούσαμε εμείς, δεν ξέραμε. Εγώ είμαι από το Πηλίου, δεν τον ήξερα τον όρο, με συγχωρείτε. Είχα πιαστεί αδιάβαστη. Λοιπόν, αυτή η απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πηλίου, επαναλαμβάνω, 25 του 2015, δεν ήρθε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακολούθησαν τα όσα γνωρίζετε. Τα κοινώς καραγκιοζηλίκια, οι κραυγές, η διαχείριση με το εμπορικό κέντρο της ΚΟ, ένα απέραντο hot spot. Και μη μου πείτε ότι ο κύριος Κυρίτσης λέει ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Σεις δεν ήσασταν που αυτόν τον τεράστιο αριθμό μεταναστών τον πήγατε στο γήπεδο και βάλατε και ένα λάστιχο για να πίνουν νερό από εκεί οι άνθρωποι. Και μετά βέβαια φροντίσατε όταν ήρθαν τα μέσα να φωτογραφίζεστε και να του δίνετε και νερό. Να σας θυμίσω για το δημοψήφισμα, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Να σας θυμίσω για την προσφυγή στο ΣΤΕ, για το προνομοησιακό, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Έχετε 1 λεπτό. Η δημιουργία λοιπόν αυτής της δομής έχει συγκεκριμένη ευθύνη. Γιατί, κύριε Γιαλομανδράκη, οι μετανάστες δεν βγαίνουν στο Πηλί, βγαίνουν στην πόλη της ΚΟ. Και εμείς είχαμε προτείνει κέντρο, δεν υπήρχε ακόμα το hot spot, ως όρος, εκτός οικιστικής και τουριστικής περιοχής. Και είχαν προταθεί συγκεκριμένοι χώροι, τους οποίους δεν άκουγε και δεν έφερνε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Κυρίτσης. Θυμίζω δε το Φεβρουάριο του 2016 ότι τον είχα προκαλέσει σε δημόσιο διάλογο, παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για να συζητήσουμε όλες τις πτυχές αυτού του ζητήματος. Για την ασφάλεια, δεν ήσασταν εδώ όταν κάναμε εκείνη την περιβόητη συνάντηση ακριβώς για την ασφάλεια? Τι διημήφθη από τότε μέχρι σήμερα? Τι διημήφθη από τότε μέχρι σήμερα? Οι αποφάσεις που ελήφθησαν, υλοποιήθηκαν? Εσείς θα μου πείτε τι προτείνετε να κάνετε. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις. Σας απάντησα. Δεν μου απάντησατε. Λοιπόν, αν θέλετε θα υποβάλλετε ξανά εκ νέου ερώτηση στον δεύτερο γύρο. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις για αστυνόμευση, για μεταφορά της δημοτικής αστυνομίας που είχαμε προτείνει εμείς εδώ. Υλοποιήθηκε κάτι? Εγώ θέλω να μου πείτε τις προτάσεις δικές σας. Τις κάναμε εκείνο το βράδυ. Έχουμε ολοκληρώσει το χρόνο. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, να μηδενίσουμε εδώ το χρονόμετρο. Κύριε Κυρίτσι, ο λόγος σε εσάς. Χωρίς να θέλω να περιορίσω το χρόνο των απαντήσεων, έχουμε βάλει κάποιο όρο. Ό,τι είπαμε να μιλάμε 12, 15 λεπτά, 17, να το αποδεχτώ. Το να μιλάμε μια ώρα, να μην δώσουμε μια απάντηση στον κύριο Γιαλομανδράκη, είναι μια άλλη μέθοδος για να πούμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό έγινε πριν, αγαπητέ κύριε Γιαλομανδράκη. Λοιπόν, εμείς έχουμε δεσμεύσει και εδώ στη συνέλευση που είμαστε τον τότε αστυνομικό διευθυντή με την επίγνωση των περιπολιών των αστυνομικών. Θεωρώ και από αυτά που μαθαίνω από αρκετούς ότι υπάρχει μια καλύτερη επίκνωση. Κάποιες ώρες δεν υπάρχει, γιατί δεν έχει τις δυνατότητες η υπηρεσία να κάνει. Ο στόχος όμως, αγαπητέ κύριε Γιαλομανδράκη, που δεν τον ανέφερα στην πίεση του χρόνου, είναι η επαναφορά και η λειτουργία αστυνομικού τμήματος στο Πηλί, το οποίο θα είναι στελεχωμένο
για να διασφαλίσει την ηρεμία και την ασφάλεια όχι μόνο λόγω των παράνομων και των λαθών μεταναστών, αλλά και γενικώς την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή. Αυτή είναι η θέση, με συγχωρείτε, στην πίεση του χρόνου δεν την ανέφερα, αλλά είναι ο βασικός στόχος. Το να κάνουμε όμως μια ερώτηση για το τι θα κάνουμε για να μην απαντούμε και να λέμε το τι έκανε ο Κρίσης το 2015, θα απαντήσουν στη δευτερολογία για αυτά και θα απαντήσουν σε αυτούς που το 2015 ήθελαν ντε και καλά να γίνει η εγκατάσταση και ήταν εξαφανισμένοι. Και όταν ο κόσμος έτρωγε ξύλο στο Λινοπότι, και όταν τα δακρυγόνα πέφτανε, και όταν ακόμα πήγαμε με τον Δήμο να υποστηρίξουμε αυτούς που έστειλαν στα δικαστήρια και στο Δημοτικό Συμβούλιο καταψήφισαν την υποστήριξη των ανθρώπων αυτών από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Αυτή ήταν η παρουσία του, γι' αυτό αναφέρθηκα στους αμπόντες στον αγώνα να μην γίνει αυτή η εγκατάσταση όχι μόνο στο Πυλί ή όχι, γενικά όχι στιγμό. Γιατί έχουμε και αυτό που λέμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε να πουλούμε τον πονόψυχο και ταυτόχρονα να βιάζουμε μια περιοχή με την εγκατάσταση. Έχετε ένα λεπτό. Τελείωσα. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Ποιος θέλει να υποβάλει κάποια ερώτηση. Ο κύριος. Καλησπέρα από μένα. Δεν σκόπευα να πάρω το λόγο, αλλά προκλήθηκα από τον κύριο Κυρίτση με αυτά που είπε. Άκουσα ότι στα έργα τα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ανέφερε και το έργο συντήρηση και ανάδειξη Δημοτικού Σχολείου Πυλίου. Και αναρωτιέμαι, τα πέντε τουλάχιστον τελευταία χρόνια ζω σε άλλο τόπο, εργάζομαι αλλού? Γιατί εγώ ήρθα εδώ πέρα πριν 31 χρόνια, κύριε Δήμαρχε, και βρήκα ένα σχολείο με 6 αίθουσες. Η ερώτηση είναι σαφέστατη. Με 6 αίθουσες, το 90 γίνανε άλλες 2 και έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα. Και η μία και η επόμενη και η μεθεπόμενη δημαρχιακή αρχή δεν έκανε τίποτα. Τα πέντε τελευταία χρόνια μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα έργα τα οποία γίνανε, πόσα χρήματα διατέθηκαν? Το όνομά σας παρακαλώ. Ανεθρεπτάκης Κώστας. Πολύ ωραία. Απευθύνεστε μόνο στον κύριο Κυρίτση ή και στην κυρία Ρούφα? Την κυρία Ρούφα να μας πει τι προβλέπει. Στον κύριο Κυρίτση λοιπόν. Τον κύριο Κυρίτση. Δεν κατάλαβα ποια ήταν αυτά τα έργα που πέντε χρόνια βόζω εκεί πέρα και δεν τα έχω δει. Είστε σαφές. Εκεί είμαστε κύριε Δήμαρχε, έχουμε 15 τμήματα και έχουμε 8 αίθουσες. Οι υπόλοιπες είναι από εδώ και από εκεί. Όσοι είστε επιλιώτες, ξέρετε. Έχετε 3 λεπτά. Είσαστε ακόμα ενεργεία ή έχετε πάρει σύνταξη? Μάλλον δεν περνάτε από το σχολείο, διότι δεν θα είδατε το σύνολο των τουαλετών που έχουν από τα λοιπόν, επίσης για το πόσα επενδύθηκα στο σχολείο και τι έγινε στο σχολείο, όπως και για το σημερινό, μπορώ να σας στείλω και τον κατάλληλο. Όχι, να μας πείτε. Κύριε Πρόεδρε του Σχολικών Επιτροπών, μπορείτε να απαντήσετε? Θα σας απαντήσει ο Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών. Δεν προβλέπετε όμως τη διαδικασία. Πώς? Δεν ακούγεσαι. Έλα από εδώ, πάρε το μικρόφωνο. Θα απαντήσετε πρώτα και συνέχεια θα πάρετε τις πληροφορίες. Δεν προβλέπετε στη διαδικασία, σας παρακαλώ. Έτσι να σεβαστούν λίγο τη διαδικασία όπως έχει οριστεί. Απλά να πω ότι σήμερα το μεσημέρι είχαμε στο Δικό Συμβούλιο στο Πυλί. Κύριε Ζερβέ, απαγορεύεται. Κύριε Ζερβέ, σας παρακαλώ πολύ. Αν δεν κάνω ένα να πω. Λοιπόν, θα απαντήσετε στη δεύτερη φάση ξανά, θα επανέλθετε. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω στον κύριο που ρώτησε προηγουμένως, τώρα δεν ξέρω αν είναι fair ή unfair να το πω. Έχετε καμία επαγγελματική σχέση με το Δήμο? Με ακίνητο του Δήμου τίποτα, η οικογένειά σας? Οικογένειά σας. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι στα χρόνια που ήταν η κυρία Ρούφα αντιδήμαρχος, τι έκανε στο σχολείο? Δεν υπερασπίζομαι από την κυρία Ρούφα. Α, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Για τα άλλα θα μου κάνει το σημείο, όταν ο πρόεδρος θα σας πω. Έχετε ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο συμπολίτης μας νομίζω απίθυνε ερώτηση μόνο στον κύριο Κυρίτση, αν δεν κάνω λάθος. Είπε και στους... Εγώ άκουσα μόνο προς τον κύριο Κυρίτση, παρακαλώ πολύ όμως να απαντήσετε. Μισό λεπτό. Εγώ δεν άκουσα όμως. Εντάξει, ίσως δεν το άκουσα, ζητάω συγγνώμη. Ίσως δεν το άκουσα, απλά τον ρώτησα και είμαι προς τον κύριο Κυρίτση.
Είχατε πει προς τον κύριο Κυρίτση, νομίζω το είχατε πει αυτό. Στο τι πρέπει να γίνει για το σχολείο. Σας είχα ρωτήσει, αγαπητέ μου, αν πού υποβάλλετε την ερώτηση και στους δύο υποψήφιους ή μόνο στον κύριο Κυρίτση. Είχατε πει στον κύριο Κυρίτση. Εν πάση περιπτώσει, ίσω δεν πάνε καλά. Έχει τρία λεπτά η κυρία Ρούχα στη διάθεσή τη, παρακαλώ. Εγώ κατάλαβα ότι το ερώτημα ήταν προς εμένα τι έκανα και προς την κυρία Ρούχα τι θα κάνει. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Δεν θέλετε να προσέχετε. Μας πολλές φορές. Πολύ ωραία. Έχει το λόγο η κυρία Ρούφα, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ και ζητάω συγγνώμη, δεν το άκουσα. Στο πλαίσιο της ευγένειας και επειδή το παρέλειψα, καλωσορίζω τον κύριο Κυρίτση στο χωριό μου. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ένα κατάλογο έργων που ανέφερε ο κύριος Κυρίτσης και είπε ανάμεσα σε αυτά την αποκατάσταση του Χαγά στο Πηλί και την παιδική χαρά εδώ πίσω από τον Άγιο Γιώργη και το Πάτι. Και έχει το θράσος, το πολιτικό, να τα οικειοποιείται έργα τα οποία τα καταψήφισε και καταψήφισε και τη χρηματοδότησή τους. Θέλετε να σας δείξω τις αποφάσεις. Έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που δεν επρόκαμε να τα υλοποιήσει γιατί είχε μόνο 3,5 χρόνια και εγώ, ξέρετε, δεν την υπερασπίζομαι γιατί θέλω την αφόσή μου μέσα από αυτό, αλλά γιατί έχω την τιμή και αν θέλετε και τα πολιτικά πότσια να αναλαμβάνω και τα λάθη και τις αποτυχίες και τις επιτυχίες που άλλοι δεν μπόρεσαν γιατί ήταν μικροί και δειλοί να το πράξουν. Ακούστε λοιπόν για τα έργα. Ένας κατάλογος έργων που δυστυχώς δεν είναι του κυρίου Κυρίτση, χρηματοδοτούμενα και που τα καταψήφισε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, σχετικά με το σχολείο. Έχει προχωρήσει αυτή η δημοτική αρχή, είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη και δεν ολοκληρώθηκε. Ο κύριος Πάκος θα το θυμάται ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Η εξαγορά της ΚΑΠΑΜΗ 1908, αν θυμάμαι καλά, 300 μέτρων για την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου. Έχετε ένα δεν λεπτό. Ξέρουμε ακόμα που βρίσκεται αυτό. Εμείς όμως ως αυριανή Δημοτική Αρχή δεν εννοούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε, να συντηρούμε και να επισκευάσουμε ένα σχολείο στο οποίο πήγαν οι παππούδες μας, πήγαμε εμείς, πήγαν τα παιδιά μας και από ό,τι φαίνεται ο Σενούκο θα πάνε και τα εγγόνια μας. Το Πηλί χρειάζεται μια νέα σχολική μονάδα η οποία έχει ήδη χωροθετηθεί και πρέπει να το πράξουμε. Ολοκληρώσατε, ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Ποιος θα... Μισό λεπτάκι να σας δώσουμε το μικρόφωνο να υποβάλλετε την ερώτησή σας. Δεν κατάλαβα. Ερώτηση, παρακαλώ. Ποιος θα ήθελε να απευθύνει μια ερώτηση. Να δεχτεί να κάνει κάποια ερώτηση. Κανείς. Εάν δεν θέλετε να υποβάλλετε κάποια άλλη ερώτηση, θα περάσουμε στην τελική φάση, όπου οι δύο υποψήφοι θα τοποθετηθούν από 5 λεπτά και ολοκληρώνεται εδώ η διαδικασία. Κάποια ερώτηση? Δεν έχουμε. Πολύ ωραία. Νομίζω λοιπόν ότι περνάμε στην τελική φάση της διαδικασίας. Περνάμε στην τελική... Είδα κάποιο χέρι? Λοιπόν. Περνάμε λοιπόν στην τελική φάση της διαδικασίας. Έχουν 5 λεπτά οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι να τοποθετήσουν.